βέβαια δεν υπήρχε κι άλλη ρίζα εκτός από την Κρήτη, από προς Πάπου, για να πάμε και πιο πίσω. Δεν... Και ήταν βαμμένοι οι γονείς μου, καλός ή κακός, και αυτό το μετέφερα στην οικογένεια. Ίσως βέβαια να ήμουν και κάπως, στο πούμε, πιο ευαίσθητος δέκτης. Να ήμουν κάπως περισσότερο από ό,τι έπρεπε και τόσο μ' είχαν επηρεάσει. Αυτά. Μετά, μεγαλώνοντας, συντοχρόνο, αρχίζοντας με Καζαντζάκης, τρομερά με είχε επηρεάσει. Ο Θεοτοκόπουλος, πάντα πίστευα ότι ο κριτικός είναι ημίθεος και γι' αυτό προσκόμισε και τόσες δυνάμεις για να γυρίσω πάλι στον τόπο μου, γιατί χρειαζόταν τεράστια δύναμη, γιατί δεν είχα τις προοπτικές, δεν είχα τις δυνατότητες, ειδικότερα να φτάσω εκεί που έφτασα με την έννοια να δημιουργήσω αυτό το εργαστήρι. Ότι δεν είχα καμία. Και όμως το ότι ναι, αυτό το απόλυτο πιστεύω ότι έπρεπε να γυρίσω στον τόπο μου, ότι έπρεπε να δημιουργήσω το εργαστήρι ειρήνης, το ότι έπρεπε να μείνει στον τόπο μου σαν, σαν μια προσφορά, ότι ναι, αυτό μου δίνει κουράγιο και δύναμη και ναι. Μπορεί κανείς, νομίζω, οτιδήποτε να κατορθώσει, δεν μπορεί αυτό να είναι απόλυτο βέβαια, αλλά λέμε σε normal καταστάσεις, όχι εμπόλεμες, όχι που έστω σε αυτά τα χρόνια που έζησα εγώ βέβαια δεν έζησα πόλεμο, το ότι μπορεί πολλά πράγματα και όταν τα πιστέψει απόλυτα να κατορθώσει κανείς τη ζωή. Αλλά μην αφήνει όμως κανένα περιθώριο. Μα ξέρω εγώ, αν δεν μπορείς, αν δεν αυτό, πιστεύω είναι, έχω παρακολουθήσει και πέραν αυτού ότι είναι, ότι τίποτα άλλο παρά το πρωί στο βράδυ σκέφτω πίντα να κάνω. Δηλαδή, τέλος πάντων, ναι. Αχ, σε, ναι, με έπιασε πολύ λογία η χώρα μου. Όχι, νομίζω ότι μας είπες πολύ ωραία πράγματα. Μας πολύ άνοιξες, πράγμα, τέλος, ναι. Μας άνοιξες τον εαυτό σου έτσι. Ναι. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Ήσουν απόλυτα ειλικρινής. Μας είπες πράγματα πολύ σημαντικά. Ναι. Εμένα μου κάνει το εξής εντύπωση. Είπες κάποια στιγμή ότι πόλεμο δεν έζησες. Ναι. Όμως πέρασε το δικό σου, το προσωπικό σου πόλεμο, όπως περνάει κάθε άνθρωπος. Ναι. Αλλά είναι περίεργο, γιατί η ειρήνη για σένα, ναι, το αντιπολεμικό κίνημα, η ειρήνη, ναι, είναι κάτι το δυνατό. Ναι. Είναι κάτι που σε εκφράζει, είναι κάτι που έχεις πολεμήσει και κατά κάποιο τρόπο, ναι, το έχεις καταφέρει. Ναι. Πες μου, πώς, από τη στιγμή που δεν είχες την εμπειρία του πολέμου, πώς σε άγγιξε αυτό το πράγμα? Άκου, λοιπόν, πόλεμο, όπως είπαμε, είναι, δεν έζησα βέβαια. Ευτυχώς για τα χρόνια αυτών των ανθρώπων που δεν έζησαν, μας αυτούς είμαι κι εγώ, που μας κάνανε τη χάρη, η μεγάλη, σε αυτή τη μεριά και πόσο θα μας την κάνουν ακόμα αυτή τη χάρη. Αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο, λοιπόν. Όμως εκείνο που με σημάδεψε και με αυτό ήταν το Βιετνάμ. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία 15 χρονών, 14-15, το Βιετνάμ ήταν στο φόρτε του. Βέβαια δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις τότε, ευνόητονε. Μονάχα το ραδιόφωνο, εφημερίδες, τα περιοδικά. Και αυτό ήταν ικανό απόλυτα, που αυτό δεν έγινε βέβαια, συνειδητά, το ότι απόλυτα να παθιαστώ εναντίον οποιασδήποτε έννοιας που έχει σχέση με τη βία. Φυσική συνέπεια και αυτό που λέμε πόλεμο. Λοιπόν, και γι' αυτό και την πρώτη μου ατομική έκθεση, 16 χρονών, που έκανα στον Παρνασσό, ήταν μόνο από το Βιετνάμ. Και η δεύτερη ατομική, 16 χρονών, πάλι στον Παρνασσό, πάλι από το Βιετνάμ. Και η τρίτη, και συντοχρόνο βέβαια, όλα μου τα έργα ήταν αντιπολεμικά. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, ήταν η Χιλή, ήταν η Μπιάφρα, ήταν το Κονγκό, όλες οι χώρες, οι καταπιεσμένες, ήταν μετά από εκεί και ύστερα, ότι είχε σχέση με την καταπίεση του ανθρώπου, σχετικώς με το Απαρχάιντ, ότι ναι, ίσως έτυχε να είμαι τέτοιος διέκτης, γιατί τότε πραγματικά ο κόσμος περνούσε τη ζωή του μεταξύ ανεκδότων. Ότι ούτε καν αντιλαμβάνοντο το ότι εφόσον υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αυτό το πράγματι αυτή η απάνθρωπη πλευρά της ζωής στο Βιετνάμ, η απάνθρωπη άποψη, ότι μια μέρα μπορούσε να φτάσει σε εκεί που φτάσαμε σήμερα. Και ήμουν τρελή για όλο τον κόσμο. Είναι μια άλλη υπόθεση. Που πράγματι
Πάμε σε, τι να πω, σε τι... Τώρα, ναι, ναι. Ας μην το χαρακτηρίσουμε, ναι, καλύτερα, γιατί... Ναι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να νομίζουμε, να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που νοιάζονται για την ειρήνη, που νοιάζονται για, το, για να σταματήσει πια κάθε πόλεμος, κάθε σύραξη, κάθε σύγκρουση, θα θεωρείται τρελός. Ναι. Από τη στιγμή που όλοι νοιάζομαστε για την ειρήνη, όλοι νοιάζομαστε και η οικογένεια και το περιβάλλον και γενικότερα, ότι δεν ήμουν αποδεκτή. Μπορώ να πω, γιατί τότε θυμάμαι γύριζα σε εφημερίδες, γιατί δεν ήταν ακόμα το σύστημα το ηλεκτρονικό σε εφημερίδες. Ήταν ακόμα οι τσιγκογραφίες, έτσι δεν είναι? Ναι. Μέσα μου, όπως κάθε νέος άνθρωπος, πίστευα ότι θα αλλάξω τον κόσμο. Πράγματι, το πίστευα. Και γύριζα με τις τσιγκογραφίες, τις εφημερίδες. Εκείνοι βέβαια με αντιμετώπιζαν, ευνόητονε, όταν λάβει κανείς και το αυτό της ηλικίας, τα λέμε τώρα 16 χρονών και 17 και 18, που να με πάρουν σοβαρά. Και σημειωτέων και γυναίκα και κοπέλα, εκεί είναι μια άλλη πάλι υπόθεση, το τι τεράστια προβλήματα. Ναι, ξέχασε να με ρώτησες και εγώ έλεγα τα δικά μου τώρα. Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ σοφά όλα αυτά που μας είπες. Εγώ θα ήθελα μια και να βρεθήκαμε τώρα στον πόλεμο, στην ειρήνη. Ναι. Στο να σταματήσει επιτέλους κάθε εμπόλεμη κατάσταση, στο να σταματήσει ο άνθρωπος να πολεμάει κατά του ανθρώπου και να καταστρέφει τη, όχι μόνο τον άνθρωπο, και την ίδια τη φύση, ναι, που μας γέννησε. Την ίδια τη φύση που μας συντηρεί και εμείς μπορούμε και χαιρόμαστε τον αέρα και τη γη. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε κάτι σχετικό από τον Μάνο τον Κατράκη, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Κάτι που είπε μερικά πράγματα πολύ σοφά για σένα, ναι, στα εγκαίνια τότε του εργαστηρίου στις 6 Αυγούστου του 1983. Ναι. Ευχαριστώ σε, ναι, και εκείνο βέβαια περισσότερο, γιατί ναι, ήτανε, τον αγαπούσα πολύ και με αγαπούσε περισσότερο, θέρα. Τον εκτιμούσα πραγματικά. Καλά, εγώ ευνόητο να έχω πιστέψει, είχε δώσει εκείνος τόσα σε αυτό, ξέρω εγώ, στη ζωή του, γιατί πέραν από σαν κριτικός, ναι, αλλά ήταν λεβέτης. Ήταν υπέροχος αυτό που γνώρισε τουλάχιστον αυτά τα 10 χρόνια, τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του. Αυτό που γνώρισε ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας λεβέντης κριτικός πράγματι. Και μου έδωσε απλόχερα πράγματι την αγάπη του και την εκτίμησή του. Ναι, και πάλι τον ευχαριστώ και ας τα ακούσουμε. Ναι, αυτά που είπε και πάλι. Θα ήθελα βέβαια... Και σε ευχαριστώ και εσένα. Τώρα με τσιγκλίζεις λιγάκι. Ναι. Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο, να μας πεις έτσι δύο πράγματα για τις σχέσεις με τον Μάνο τον Κατράκη. Πώς γνωριστήκατε? Α, σε έκθεση μου. Σε ζωή, ναι. Όταν είχα μία συνεχή έκθεση στην Αθήνα, στη Ραβινέ, στο... Τέλος πάντων, τι λέω τώρα, δρόμους και αυτό. Λοιπόν, είχα μία έκθεση, ναι, τότε γνωριστήκαμε. Τότε είχε έρθει στα εγγένεια. Είναι κάποια χρόνια, πολύ πριν έρθω από την Κρήτη, στην Κρήτη βέβαια, πριν εγκατασταθώ. Από την ημέρα που γνωριστήκαμε, ναι. Πραγματικά, κυριολεκτό, όσες μέρες ήμουν στην Αθήνα, όσα βράδια, ότι πάντα είμαστε μαζί. Και τότε περισσότερο βέβαια ζούσα στην Αθήνα, γιατί λέμε ότι ήταν πριν έρθω στην Κρήτη. Φυσική συνέπεια, ναι, ότι είναι, ναι. Ο Μάνος ο Κατράκης, λοιπόν, ο μεγάλος αυτός ηθοποιός, ο άνθρωπος, ο κριτικός, ναι, ο ντόπιος, ο γνήσιος κριτικός, ναι, που τουλάχιστον η προσφορά του στο ελληνικό θέατρο είναι μοναδική. Ναι, ναι. Λεβέντη στην ψυχή, στο κορμί, στο μυαλό, ναι, αυτό τουλάχιστον που γνώρισα. Υπέροχος. Ας δούμε όμως αυτό το σημείο τον Μάνο τον Κατράκη να μας μιλάει για την Μαρία Ορφανοδάκη στα εγγένεια του εργαστηριού. Η δύναμη της Μαρίας είναι κάτι ξεχωριστό. Έχει έναν κόσμο μέσα της ατελείων. Δίνει και την ψυχή της για το φίλο της. Δίνει τη ζωή της για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την ιδιαίτερη πατρίδα της.
Δεν έχω δει άνθρωπο να αγαπάει τόσο πολύ τον τόπο του όσο είμαι τη Μαρία. Όποτε και αν τη συναντήσεις, όποτε και αν τη δεις, για την Γκρίτα σου μιλήσει, την Γκρίτα τραγουδάει στο αυτοκίνητό της, στο σπίτι της, στο δρόμο, όπου και αν βρεθεί. Γι' αυτό και άραξε εδώ, γι' αυτό και έκτισε αυτό το ωραίο δημιούργημα και γι' αυτό θα μείνει η μνήμη της όχι μόνο στην περιφέρεια όπως είπε ο πρόεδρος, αλλά και γενικότερα σαν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λιγάκι σπάνιο πράγμα, λιγάκι πολύ σπάνιο πράγμα. Ας ελπίσουμε πως θα βρεθούν άνθρωποι να την ειδηθούν σε άλλους τομείς, ανάλογους. Η τέχνη της Μαρίας, τη ζωγραφική, κάτι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με τους άλλους ζωγράφους. Έχει μια σφραγίδα δική της, έναν τρόπο δικό της να εκφράζει τα συναισθήματά της μέσω των έργων της. Δεν το έχουν συνήθως οι ζωγράφοι. Κάνουνε μανιέρα. Η Μαρία δεν αρνιέται τον ρεαλισμό. Μέσα από το ρεαλισμό, μέσα στο ρεαλισμό της, εν υπάρχει η μεγάλη, πλήρης και αέναη ανθρώπινη αγωνία και ο πόνος. Γιατί και η Μαρία πονάει. Είμαι βέβαιος πως τα χαρούμενα βήματά της, τα χαρούμενα βλέμματά της, τα χαρούμενα λόγια της κρύβουν και ένα βαθύ πόνο. Πιστεύω ότι ο πόνος αυτός προέρχεται από την αγωνία της για μια ειρηνική, για μια άνετη, για μια ανθρωπινή ζωή. Το έδειξε και το δείχνει κάθε μέρα. Η χειρονομία της αυτή να κληροδοτήσει αυτό το δημιούργημά της στον τόπο της είναι απόδειξη σε αυτό που λέμε. Της σφίγγω βαθιά το χέρι, δυνατά, με απέραντη φιλιακή αγάπη,